Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη οικονομική ανασυχία. Και θέλω να σας θυμίσω ότι πολλές φορές έχω πει στο παρελθόν ότι ήταν χρέος μας να κρατήσουμε εφεδρείες. Διότι δεν γνωρίζαμε πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Και αυτό έχουμε πράξει. Και σήμερα η χώρα έχει παραπάνω από 37 δισεκατομμύρια σε διαθέσιμα. Και γι' αυτό και έχουμε την δυνατότητα και πάλι να στηρίξουμε όλους τους συμπολίτες μας. Θα το ξαναπώ, κανένας δεν πρέπει να μείνει πίσω και γι' αυτό και η πρώτη μέρημνά μας είναι στους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι οι πιο αδύναμοι. Αυτοί οι οποίοι θα χτυπηθούν περισσότερο από τα μέτρα αυτά τα οποία λαμβάνουμε.